Και οι Έλληνες δημιουργοί μπορούν να βρουν και μία άλλη λύση και μία αναγκαία υποστήριξη για μία επιτυχημένη έκδοση, η οποία θα μπορέσει να σταθεί επάξια δίπλα σε best sellers και μάλιστα με ένα ελεγχόμενο κόστος, την αυτοέκδοση. Το να εκδίδει κανείς μόνος του το δικό του βιβλίο και να απολαμβάνει την ικανοποίηση μιας προσωπικής προσπάθειας, αλλά και τα ωφέλη της διάθεσής του στην αγορά, είναι μια νέα παγκόσμια τάση στο χώρο του βιβλίου. Η αυτοέκδοση είναι μια όχι πολύ παλιά ιστορία. Βέβαια υπήρξαν πάρα πολλοί συγγραφείς επώνυμοι, όπως ο Στίβεν Κίνγκ παραδείγματι, οι οποίοι ξεκίνησαν, δεν έβρισκαν κάποιον εκδότη που να θέλει να τους εκδώσει το βιβλίο και το αποφάσισαν να το εκδώσουν μόνοι τους. Το ίδιο έκανε και ο Σικελιανός. Μπορικά δικαιώματα είναι συγγραφέα. Εκτός από τα πνευματικά που και στους άλλους οίκους ισχύει αυτό, τα εμπορικά είναι δικά σου τα δικαιώματα. Επιμέλεια, διόρθωση κειμένων, δημιουργία εξοφύλου, επεξεργασία και ένθεση εικόνων είναι μερικές από τις υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως την παραγωγική διαδικασία του βιβλίου από άποψη τεχνογνωσίας, εξοπλισμών και εικόνων. Όταν το συμβουλέψουμε για την εμπορικότητα, μετά θα αποφασίσουμε και με ποιο τρόπο θα βγει το βιβλίο. Θα βγει σε πολλά αντίτυπα, σε λίγα, θα είναι μια πολυτελής έκδοση. Εμείς αποφασίσαμε καταρχάς, επειδή ήταν η πρώτη φορά που κάναμε μια τέτοια κίνηση, να βγάλουμε 500 αντίτυπα για να δούμε πώς πάει. Φάνηκε λοιπόν ότι τα βιβλία προχωράνε, γίνονται παραγγελίες και συζητιέται ήδη να γίνει μια δεύτερη έκδοση κάπου μέσα στο φθινόπωρο. Βερνικοποίηση UV gloss ή ηριδίζουσα θερμοτυπία. Πλαστικοποίηση matte ή perlé film. Το κόστος του κάθε βιβλίου βασίζεται ακόμα και στο είδος του εξοφύλου. Για ένα βιβλίο παιδικό θα βάλουμε ένα χαρτί πιο χοντρό, να είναι γυαλιστερό κλπ. Όπως επίσης και στο εξώφυλλο παίζει ρόλο. Με την διαδικασία της αυτοέκδοσης, όλα γίνονται για τους νέους δημιουργούς πιο απλά. Το βιβλίο τους θα έχει την υποστήριξη που του αξίζει, αλλά και τη δυνατότητα διάθεσής του στην αγορά.